Λοιπόν, καλώς ο Χαβαλές. Χαίρομαι που περάσατε ωραία μετά το τέλος του αγώνα. Παρ' όλα αυτά, στην επιστροφή, στην παραλία, οι πανηγυρισμοί και οι χαρές δεν κράτησαν πολύ. Να έρθω στη Μελίνα. Μελίνα, από ό,τι ξέρω, άνοιξατε μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με την δική σου στάση και τοποθέτηση στο παιχνίδι και κατά πόσο μπορείτε να προσεγγίσετε το ένα στον άλλον. Μάλιστα. Κάναμε μια συζήτηση. Φυσικά δεν είχα ρωτήσει τα παιδιά για ποιο λόγο με ψήφισαν. Ίσως θα έπρεπε να το κάνω κιόλας. Απλά θεωρώ ότι κάθε ψήφος είναι μυστική του καθένα. Οπότε το είχα αφήσει αυτό το κομμάτι. Κάναμε μια συζήτηση. Το κάθε παιδί, όποιος είχε κάποιο θέμα προσωπικό με μένα, να μου πει, το είπε. Και δεν ήθελα να σταθώ να απαντήσω ή να πάω κόντρα σε οποιονδήποτε από τα παιδιά. Ήθελα να αφήσω τόπο στην οργή, να το σχολιάσω έτσι. Μ' αρέσει να συζητάω πάρα πολύ ήρεμα. Δεν μ' αρέσουν οι κόντρες, δεν μ' αρέσουν οι φωνές και δεν μ' αρέσει η φασαρία, ούτε οι κακοί χαρακτηρισμοί. Οπότε απολογήθηκα προς όλα τα παιδιά. Τους εξήγησα ότι ίσως είμαι λίγο απομονωμένη, γιατί είναι δικιά μου επιλογή. Δεν είναι ότι φταίει κάποιος από τα παιδιά. Μ' αρέσει να είμαι μόνη μου, γιατί έτσι έρχομαι πιο κοντά στα άτομα που μου λείπουν. Η σκέψη μου είναι πιο καθαρή. Ζήτησα συγγνώμη αν τους έχω πληγώσει τέλος πάντων ή αν τους έχω ενοχλήσει για οτιδήποτε. Όταν βρούμε και άλλο χρόνο, γιατί σήμερα είναι η τελευταία μέρα, μπορεί να φύγω, οπότε δεν το έκανα. Μίλησα λίγο με το Γιωρίκα, είναι η αλήθεια. Νωρίς το πρωί που ξυπνήσαμε. Αν δεν φύγω, θα προσπαθήσω να μιλήσω και με τα υπόλοιπα παιδιά κατηδίαν και να λύσουμε οποιαδήποτε παρεξήγηση πιθανότατα έχει δημιουργηθεί. Και αυτό που κρατάω είναι αυτό που είχα πει και την προηγούμενη φορά στο Συμβούλιο, ότι είναι μεγάλη αρετή να μαθαίνεις να μπορείς να συγχωρείς και να απολογείσαι για οτιδήποτε βρίσκεται, για οποιαδήποτε δυσκολία τέλος πάντων ή πρόβλημα βρίσκεται μπροστά σου. Ηλία Κότση. Μπράβο στην Μελίνα, που γιατί για μένα η πιο παρεξηγημένη λέξη, το πιο παρεξηγημένο ρήμα είναι το μετανιώνω. Εγώ θεωρώ ότι όταν κάνεις ένα λάθος και μετά το σκέφτεσαι, πρέπει να έχεις απλά το θάρρος να γυρνάς και να το παραδέχεσαι και να προσπαθείς να λύσεις το πρόβλημα. Οπότε εγώ αναγνωρίζω ότι η Μελίνα το εξέφρασε αυτό το πράγμα, είπε ότι δεν την απομονώσαμε. Και είναι πολύ σημαντικό για μένα, απλά από επιλογή ή αποφάσισε να είναι μόνη της για να περνάει και να σκέφτεται αυτά που θέλει. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το πρόβλημα που υπάρχει στην πλέον ομάδα, ότι δεν έχω δει ποτέ καμία απομόνωση σε κανένα παίκτη. Θεωρώ ότι το καθένας είναι από επιλογή του με λιγότερους ανθρώπους και αυτό είναι υγιές άμα το κάνει να νιώθει ωραία.